ένα και δύο για την προεκλογική διάθεση, θεωρήσαμε δεδομένο πως θα πρέπει για αρχή να προσπαθήσουμε να συνοθήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Πιστεύοντας λοιπόν πως μια αριστερά που θέλει να έχει μια πολιτική πρόταση, που θέλει να έχει μια πολιτική πρόταση ριζοσπαστική, αξιόμενη και συμπεριληπτική, δεν μπορεί να πατάει διαρκώς πάνω σε έτοιμες αναλύσεις και να παράγει τυποποιημένα συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει διαρκώς να ερμηνεύει τη μεταβολή των κοινωνιών. Έχοντας το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στις παγκόσμιες εξελίξεις, δεν μπορούμε να πούμε πως η εκτείναξη της ταξικής εκμετάλλευσης είναι απλά ένα σημείο των καιρών μας. Ύστερα από 40 χρόνια ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού και χωρίς την ύπαρξη ενός αντίπαλου βέλους, παρά την εμφάνιση επιμέρους κινημάτων, μπορούμε να πούμε πως ζούμε σε έναν κόσμο συνεχώς αυξανόμενων ισοτήτων που στηρίζεται πάνω στη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τη φτωχοποίηση ολόκληρων κομματιών του δυτικού κόσμου, αλλά και στην υπερεκμετάλλευση του παγκόσμιου νότου. Η υποστήριξη του νεοφιλελευθερισμού για κοινωνική ευμάρεια που βασίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις, στις φοροελαφρύνσεις και το κεφάλαιο, αλλά και στη διεθνοποίηση της παραγωγής, έχουν διαψευστεί από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Ιδιαίτερα με το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημικής κρίσης, όπου για πρώτη φορά είδαμε τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια ταυτόχρονη κρίση στην παραγωγή και την κατανάλωση, είδαμε τα κράτη να υπεραμείνονται των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, προστατεύοντας τα κέρδη του κεφαλαίου, χωρίς να ενισχύουν εθνικά συστήματα υγείας και άλλες αναγκαίες τομές του κοινωνικού κράτους. Παρά την δεκαετή κρίση του καπιταλισμού, οι οικονομικές και ταξικές ανισότητες είναι πιο έντονες από ποτέ. Το κεφάλαιο προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση του, εμένοντας το νεοφιλελεύθερο πρότυπο, οδηγώντας την εξαφίλωση ολόκληρες χώρες, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της στοχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και εκμεταλλευόμενο πόρους και αγαθά από τις χώρες του παγκόσμιου νότου, αποκλείοντας έτσι από αυτά ολόκληρους πληθυσμούς. Αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε χρόνιες πολεμικές σειράξεις που τροφοδοτούσαν και τροφοδοτούν ακόμα τη μεταναστευτική κίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκεί απλά να προσπαθούμε να χαρτογραφούμε τις παγκόσμιες ανισότητες, αλλά απαιτείται η ανάλυση των κρίσεων παραγωγής και αναπαραγωγής του κεφαλαίου, που ανοίγουν το δρόμο για ένα διεθνές αντικαπιταλιστικό κίνημα. Εκεί που το κεφάλαιο βλέπει κρίσεις, εμείς πρέπει να βλέπουμε δυνατότητες. Οι προκλήσεις που καλούμαστε λοιπόν να απαντήσουμε στο σήμερα αφορούν ζητήματα περιβάλλοντος, ζητήματα έμφυλης καταπίεσης, μετασχηματισμού της εργασίας, επαναεμφάνιση πανδημιών, αλλά και την πάλι ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό. Πλάι λοιπόν στην έκθεση των ανισοτήτων, την νεοφιλελεύθερη διάλυση του κοινωνικού κράτους, αλλά και την περιθωριοποίηση ολόκληρων πληθυσμιακών τμήματων, αναδεικνύεται ως κρίση των κρίσεων η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση. Τη στιγμή που πριν λίγα χρόνια υπήρχαν πολλοί που ανιώθησαν την κρίση αυτή, πλέον κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς κινδύνους ανθρωπιστικών καταστροφών, με τον κίνδυνο πτώσης του βιωτικού επίπεδου της κοινωνίας πολύ άμεσο. Ο καπιταλισμός, παρά τις όποιες πράσινες εκφάνσεις του τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται ανήφορος να δώσει λύση, ακριβώς επειδή η κλιματική κρίση σε όλες τις πτυχές της διαπλέκεται στενά με το παραγωγικό μοντέλο και τις ανισότητες που παράγει. Ταυτόχρονα με τον κίνδυνο αυτό, βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα παγκόσμιο κίνημα με πολύ ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς, το οποίο έχει στο επίκεντρο την άμεση δράση για την αναχέτηση της κλιματικής κρίσης. Η αριστερά, λοιπόν, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ως δευτερεύον, αλλά να μπορεί να παρεμβαίνει με ένα οικολογικό, αντικαπιταλιστικό πολιτικό σχέδιο στο επίκεντρο, αναγνωρίζοντας πως αυτό το επίκεντρο ίσως είναι από τα κρισιμότερα της νέας πραγματικότητας. Στον δρόμο της συγκρότησης μιας νέας συλλογικότητας, λοιπόν, επιδιώκουμε μία παρέμβαση που θα φέρει στο επίκεντρο το ερώτημα παράταση της κρίσης ή υπέρβαση. Σε ένα ακόμη επίδικο και μετά το πρόσφατο κίνημα του Me Too, βλέπουμε το φεμινιστικό κίνημα να βγαίνει μαχητικά στο προσκήνιο, με βασικότερη αιχμή την πάλη ενάντια στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Παρά τις πολύ σημαντικές νίκες και τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος τα τελευταία χρόνια, με τις κατακτήσεις που έχει κερδίσει, ζούμε σε ένα κόσμο βαθιά πατριαρχικό, όπου αναπαράγει και αναπαράγει τις έμφυλες ανισότητες.
Οι πολλαπλές καταπιέσεις που βιώνουν τα έμφυα υποκείμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι έμφυες διακρίσεις πυροδοτούνται από τη διαφορετικότητα ως προς την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την τάξη, τη φυλή, την ιδεολογία και όλα αυτά που αντιβαίνουν στο κυρίαρχο πρότυπο, στερεοτυπικό πρότυπο λευκού άντρα. Ο άνισος έμφυλος καταμερισμός της εργασίας. Ο άνισος έμφυλος καταμερισμός ρόλων στο πλαίσιο της οικογένειας. Η συνεχής αναπαραγωγή στερεοτύπων για το φύλο. Η έμφυλη βία αλλά και ο έλεγχος των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων είναι μερικές μόνο από τις πρακτικές που υποβαθμίζουν την αυτοδιάθεση των σωμάτων, των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Γι' αυτό λοιπόν, αναγνωρίζοντας πως οι κινηματικοί χώροι δεν είναι ως διαμαγείας απαλλαγμένοι από πατριαρχικά κατάλοιπα, αλλά απαιτείται διαρκώς προσπάθεια εδραίωσης των φεμινιστικών πεταγμάτων εντός τους, μακριά από ένα πατριαρχικό σχήμα πρωτευουσών και δευτερευουσών αντιθέσεων στις μέρες μας, έχουμε βαθιά πεποίθηση πως ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση δεν μπορεί παρά να αλληλοδιαπλέκεται με τον αγώνα για την πνευματική χειραφέτηση όλων των έμφυλων υποκειμένων. Σε έναν κόσμο όπως τον έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής, η απάντηση των κρατών και του κεφαλαίου δεν είναι άλλη παρά την παραϊόξυνη της καταστολής, τόσο από την πειθάρχηση των σωμάτων, την καταστολή στον δρόμο, μέχρι την προληπτική θωράκιση των κρατών ενάντια στους κοινωνικούς αγώνες. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης καταστολής και πειθαρχισμού, λοιπόν, εμείς οφείλουμε να δίνουμε μια διευρυμένη ανάλυση του φαινομένου. Αναγνωρίζουμε ότι η καπιταλιστική πολιτική εξουσία δεν βασίζεται μόνο στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, αλλά και στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους και στην άγγιση συνένεση των εκμεταλλευόμενων τάξεων. Σήμερα, η ζυγαριά συνένεση και καταστολής βλέπουμε πως τίνει να γύρει στο δεύτερο άκρο. Πέρα από αυτό, τα σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη εισάγουν ένα δόγμα νόμου και τάξης, προχωρώντας σε μια θεσμική θωράκισή τους απέναντι στην ενδεχόμενη δυναμική επανεμφάνιση των κινημάτων. Επιχειρείται λοιπόν μια μορφή ποινικοποίησης της συλλογικής δράσης και μια μορφή και κάθε μορφή έκφραση των κοινωνικών αγώνων. Θα ήταν ωστόσο επιφανειακό να βλέπαμε την καταστολή και να τη συζητούσαμε μόνο σε επίπεδο δρόμου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πως υπάρχει μια τάση, μια παγκόσμια τάση συγκρότησης ενός νέου κατασταλτικού πλαισίου για την καταπολέμηση τυχόν ριζοσπαστικοποίησης και εμείς με τη σειρά μας, εμείς με τη συγκρότηση μιας νέας αριστερής συλλογικότητας επιδιώκουμε να εντείνουμε το επίπεδο της λαϊκής διεκδικητικότητας, διευρύνοντας το πεδίο της σύγκρουσης έτσι και στα πλαίσια της νομιμότητας. Τέλος. Θα ήταν παράλογο να μην συζητήσουμε όλο αυτό το διάστημα για το κομμάτι της πανδημίας που επηρέασε την καθημερινότητά μας όλο τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Το ποιες αναλύσεις έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζουμε ότι είναι γνωστές, τόσο για τις επιπτώσεις, όσο και τις επιπτώσεις στην οικονομία, όσο και στην καθημερινότητά μας. Νομίζουμε πως αυτό το οποίο έχει ένα νόημα να κάνουμε στο σήμερα είναι να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε το πώς θα μοιάζει ένας μεταπανδημικός κόσμος. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό, νομίζουμε ότι τα βασικά επίδικα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε είναι τόσο το κομμάτι του μετασχηματισμού της εργασίας με την γενικευμένη επικράτηση της ηλεμεσίας, τα διευρυνόμενα φαινόμενα περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών με πρόφαση την κατάσταση της πανδημίας και τη δημιουργία μιας μόνιμης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αλλά κυρίως ένα νέο πλαίσιο πολιτικής, ιδεολογικής και επιστημονικής διαβάσης εντός των κοινωνιών, που αναδιαμορφώνεται μέσα σε ένα πλαίσιο γενικευμένης δυσπιστίας απέναντι στις κρατικές πολιτικές. Αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί ταυτόχρονα να διαμορφώνει ένα έδαφος ανάπτυξης ανορθολογικών ρευμάτων, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί και ένα πεδίο ενίσχυσης ρευμάτων αμφισβήτησης και ριζοσπαστικής αναζήτησης. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε, όλες αυτές οι αναλύσεις θα ήταν άσκοπες αν δεν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία ανάλυση στο ποιος είναι ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός. Γι' αυτό συνεχίζει την εισήγηση ο Αλέξανδρος.